Οι προγραμματικές δηλώσεις που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός επιβεβαιώνουν ότι η κεντρική αντιλαϊκή αντεργατική κατεύθυνση παραμένει ακλόνητη. Οι αντιθέσεις που ακούσαμε και τώρα μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι για επιμέρους ζητήματα. Η υλοποίηση των σχεδιασμών των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων για τη δημιουργία των όρων αυξημένης εισοδοφορίας είναι το σχέδιο και της νέας κυβέρνησης. Με νέα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα, βαθύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων, τσάκισμα κάθε δικαιώματος που εμποδίζει τους επιχειρηματικούς στόχους. Οι εργαζόμενοι ζουν τη βαρβαρότητα της πολιτικής που ασκήσεται διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ξανά η Νέα Δημοκρατία. Ζουν την εγωδοτική εκμετάλλευση και αυθαιρεσία. Η απλήρωτη και αδήλωτη εργασία συνεχίζεται. Οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στο κόκκινο. Τα εργοδοτικά εγκλήματα, ατυχήματα καθημερινά. Η ελλιπής στελέχωση του σώματος επιθετητών εργασίας είναι απέτηση των εργοδοτών. Η κατάργηση γραμματείας του ΣΕΠΕ είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλουν εμπόδια στις νέες μορφές εκμετάλλευσης που εφαρμόζουν στους χώρους δουλειάς. Ο άνεργος άκουσε ανέξοδες υποσχέσεις για πολλές και καλές θέσεις εργασίας. Δεν άκουσε τίποτε για την ουσιαστική προστασία. Προστασία δεν είναι τη μία στο πρόγραμμα και την άλλη στην ανεργία. Δεν άκουσε τίποτα για αύξηση του επιδόματος ανεργίας και τη διάρκεια καταβολής του. Για αναγνώριση του χρόνου ανεργίας ως χρόνο ασφάλισης. Για επιδότηση του ενοικίου, αναστολή κάθε πληστηριασμού πρώτης κατοικίας. Για απαγόρευση διακοπής ρεύματος και νερού. Δεν υπόθηκε λέξη για τους εκατοντάδες αντεργατικούς νόμους των μνημονίων που τσάκισαν μισθούς και εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Για τα αιτήματα των εργαζομένων για σταθερή δουλειά, με σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, με 8ωρο, 40ωρο ή με 7ωρο, 35ωρο, με κατώτερο μισθό 7,51 ευρώ, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Όλα αυτά όμως είναι παθογένειες του παρελθόντος. Όπως είπε προηγούμενα χθες ο Πρωθυπουργός. Γιατί η κυβέρνηση θεωρείται πρόοδος όλες οι ανατροπές που έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ και όσες έχει σχεδιάσει να κάνει ξανά τώρα η Νέα Δημοκρατία. Για ποιον είναι πρόοδος η συνεχής αύξηση της εργασίας των ανηλίκων που από 2.780 βιβλιάρια το 2005 έγιναν 5.247 το 2016. Για ποιον είναι πρόοδος η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του 2012, ο νόμος δολοφόνος του Βρούτσι που έγινε νόμος Αχτσιόγλου Βρούτσι που καταργεί τη συλλογική διαπραγμάτευση για τον κατώτερο μισθό για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Για ποιον οι ελαστικές μορφές εργασίας, 16 τέτοιες έχουν καταγραφεί στον τουρισμό, οι νέες που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία όπως την 7ήμερη εργασία. Για ποιον η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η 12ωρη δουλειά που έχει θεσμοθετήσει ήδη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η κατάργηση της χιλιακάτικης αδικίας, η δοκιμαστική περίοδος των 12 μηνών που καταργεί την αποζημίωση, η κατάργηση του ΕΚΑΣ, τα αυξημένα όρια ηλικίας για τη σύνταξη, η ενεργός γύρανση, η σφαγή των διαφόρων επιδομάτων. Για ποιον είναι πρόοδος ο απεργιοκτόνος νόμος του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ που με βάση αυτόν όλοι οι αγώνες των εργαζομένων χαρακτηρίζονται παράνομοι, όπως προχθές ο αγώνας των εργαζομένων του εργοστασίου των αδερφών Βλάχου που απεργούν σχεδόν 100% οι εργαζόμενοι ενάντια στην απόλυση του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου του Λαυρίου. Για ποιον θεωρείται πρόοδος η οριστική κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων με βάση την απόφαση του ΣΤΕ, η μη αποκατάσταση των απολειών και η συνέχεια των περικοπών των συντάξεων. Όλα αυτά είναι πρόοδος για τους μονοπωλιακούς και επιχειρηματικούς ομίλους τους οποίους υπηρετείται. Είναι μεσαίωνας για τους εργαζόμενους, τους αυταπασχολούμενους και ιδιαίτερα για τους νέους και τις νέες. Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, ο κύριος Στέρτσος, είναι τώρα υφυπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. 2 ημέρες πριν τις εκλογές προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που αφορά την προσάυξη του μισθού για τις τριετίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ που έμεινε στην εγκύκλιο και δεν κατάργησε οριστικά τη διάταξη του Μνημονιακού Νόμου 4093 του 12 της Νέας Δημοκρατίας κυρία Αχτσιόγλου που προβλέπει το πάγωμα των τριετιών
από το Φλεβάρι του 2012 και μετά και μέχρι η ενεργία να πέσει κάτω από το 10%, αλλά και το νόμο 4172 του 2013, νόμο του κυρίου Βρούτσι της Νέας Δημοκρατίας, που από το Φλεβάρι του 2012 μέχρι σήμερα ο εργαζόμενος είχε απώλεια στο μισθό του 20%. Η σιωπή της Νέας Δημοκρατίας για αυτή τη στάση του κυρίου Στιέτσου σημαίνει αποδοχή της αξίωσης του ΣΕΒ. Οι νέες αντεργατικές αξιώσεις των βιομηχάνων θα προωθούν το πλέον και απευθείας από τον δικό τους άνθρωπο στην κυβέρνηση. Η νέα επίθεση στο ασφαλιστικό ξεκίνησε. Στις επιλογές της Νέας Δημοκρατίας είναι τα ελάχιστα. Με δραστική μείωση της συμμετοχής του κράτους, παραπέρα από αλλαγή των εργοδοτών, με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης εισαγωγής συστήματος τριών πυλώνων. Βάση γι' αυτό ο νόμος Κατρούγκαλου. Προετοίμασε το έδαφος για τους τρεις πυλώνες, με τη διεθνική σύνταξη που εγγυάται το κράτος, μόνο αυτή, την ανταποδοτική με βάση τις φορές, την ανοχή σας κύριε Πρόεδρε, τα επαγγελματικά ταμεία, τα επιτελεία ΓΕΣΕΣΕΒ με τη στήριξη μέχρι τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, που συμφωνεί με τη συμπληρωματική ιδιωτική ασφάλιση, ετοιμάζουν τη δημιουργία ενός πανελλαδικού επαγγελματικού ασφαλιστικού ταμείου. Το ευρωπαϊκό ασφαλιστικό προϊόν που έχει καθιερώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κανονισμό, δηλαδή υποχρεωτικό σε όλα τα κράτη-μέλη, έρχεται να υλοποιήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κανονισμός για αυτό το ασφαλιστικό προϊόν αναφέρεται στους κινδύνους για τους οποίους πρέπει να ενημερώνονται οι αποταμιευτές που θα το αγοράζουν ώστε να παίρνουν ήδη την ευθύνη, το ρίσκο. Κανείς δεν εγγυάται σύνταξη από αυτό το εμπόρευμα. Είναι γνωστό ότι οι καπιταλιστικές εταιρείες κλείνουν, φτωχεύουν. Θυμίζουμε την ασπή σπρόνοια. Οι σημερινοί 65άριδες αναμένεται να ζήσουν άλλα 20 χρόνια περίπου. Με 13 χρόνια σε καλή κατάσταση υγείας. Άρα μπορούν να δουλεύουν αυτά τα 13 χρόνια. Δηλαδή στη δουλειά ως τα 78 στο 78 έτος ηλικίας. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του ΣΕΒ σε εκδήλωση για το ασφαλιστικό. Ενεργός γύρανση. Για αυτά και άλλα που δεν μας παίρνει ο χρόνος, η κυβέρνηση σχεδιάζει με το λεγόμενο κοινωνικό διάλογο την υποταγή, το συμβιβασμό στις αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Θα τις νομοθετεί και με την βούλα των κοινωνικών εταίρων. Καμιά αυταπάτη δεν πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι. Καμιά αναμονή. Τώρα χρειάζεται να προετοιμαστούν για την αντεπίθεση. Το ΚΚΕ θα καταθέσει όλες τις δυνάμεις για την αύξηση των αστείων αντίστασης σε κάθε τόπο δουλειάς. Για την οργάνωση αντεπίθεσης εργατικής τάξης και του λαού, βάζοντας μπροστά για διεκδίκηση τις σύγχρονες ανάγκες. Αποκλειστικό κριτήριο έχουμε την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Γι' αυτό ψηφίζουμε όχι στις πραγματικές δηλώσεις και με προτάσεις νόμου, τροπολογίες θα αγωνιστούμε μέσα και έξω από τη Βουλή για την ικανοποίηση των τιμάτων του εργατικού λαϊκού κινήματος, τα οποία και καταθέτουμε στα πρακτικά.